Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε αν θα καταφέρει να έρθει πιο μετά, να δούμε τις εξετάσεις του. Αυτό που προκύπτει τώρα είναι το εξής. Κώστα, ήσουν ο επόμενος για να γίνει αρχηγός. Οφείλω να σε ρωτήσω, δέχεσαι να είσαι ο αρχηγός μετά τον Νάσο για αυτή την εβδομάδα και να έχεις επίσης την ασυλία? Έχεις το δικαίωμα να αρνηθείς, φυσικά. Εντάξει, αυτό η ομάδα θα το κρίνει, δεν μπορώ να πω. Ναι, αφού. Εσείς ό,τι θέλετε. Έλα, ορίστε. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το δεχτεί ο Κώστας. Πρέπει να το δεχτεί η ομάδα, άμα είναι ο Κώστας αρχηγός μας. Ναι. Εγώ προσωπικά, σαν ωραίες, δέχομαι τον Κώστα ως αρχηγό. Μαριάννα. Οπότε, αν και η επόμενη. Γιάννη, εσύ, γιατί πρέπει να έχουμε ομόφωνη απόφαση. Για κοιτάμε λίγο. Εντάξει, άντε. Okay. Πολύ ωραία, λοιπόν. Κώστα, σου θυμίζω ότι είσαι ο αρχηγός αυτή την εβδομάδα. Έχεις ασυλία και στο αυριανό αγώνισμα, σε περίπτωση που χάσετε, θα είσαι αυτός που θα επιλέξει τον τρίτο μονομάχο. Θέλω να έρθεις να πάρεις το περικάρπιο του αρχηγού. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, συγχαρητήρια όπως και να έχει. Έχει όλη σου ψηφία μας, αλλά με τον Άσο τραβήξαμε κόκα ξυλάκι. Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, παιδί. Νομάδες. Της βολής και επίλεκτη. Σήμερα έχουμε αγώνισμα ασυλίας. Η ομάδα που θα χάσει θα επιλέξει τους δύο πρώτους μονομάχους. Θέλω να πάμε στο Γιώργο Λέτζα να μας εξηγήσει πώς παίζεται το σημερινό αγώνισμα.